Με χαρά βλέπουμε στο κλειστό Αντώνης 3 τον κύριο Γιάννη Χρυσανθόπουλο. Είναι από τα κλιμάκια της ΟΚ Πελοποννήσου. Βρίσκεται στο νησί μας για να δει εδώ τα παιδιά, τους κεφαλονίτες, μπασκετμπολίστες και να δει την πρόοδο τους. Χαίρετε κύριε Χρυσανθόπουλε, να μας πείτε λίγο για την επίσκεψη αυτή που είναι σημαντική, γιατί πολλά χρόνια είχαμε να δούμε άνθρωπο της ΕΟΚ να έρχεται στο νησί μας. Καλησπέρα. Στα πλαίσια του αναπτυξιακού προγράμματος, οι προπονητές της Ομοσπονδίας πηγαίνουν σε όλη την Ελλάδα, επισκέπτονται όλα τα σωματεία. Καταρχήν για μια γνωριμία με τους ανθρώπους των σωματείων, τους προπονητές και τους αθλητές. Δεύτερο, να αφουγκραστούμε τα προβλήματα από κοντά των σωματείων όλης της περιφέρειας. Και αργότερα, τρίτο στόχος είναι, αν κάποιο παιδί ξεχωρίσει, να συμμετάσχει στα κλιμάκια της Ομοσπονδίας που θα γίνονται κάθε 15 μέρες περίπου σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Εμείς είμαστε στην Πελοπόννησο εδώ. Η Κεφαλονιά με τη Ζάκη που ανήκουν στην Αχαΐα Ηλία. Και με χαρά ήρθα και εγώ να δω εδώ τα παιδιά των δύο ομάδων του Αργοστολίου. Θα είστε και εδώ στο Αργοστόλ και θα πάρει και στο Λιξούρι στα παιδιά του Νέου. Το παιδιά του Λιξουρίου το απόγευμα. Μάλιστα. Τι περιμένετε, καθώς έχει αλλάξει στην ΕΟΚ και πλέον βλέπουμε να λειτουργούν διαφορετικά τα πράγματα. Μιλήστε μας για αυτό το νέο στόχο που έχετε θέσει και με τον κύριο Λιόλιο. Νέα προσπάθεια, ο πρόεδρος ενδιαφέρεται από και ο ίδιος πολύ για το αναπτυξιακό πρόγραμμα, όπως και όλο το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Θέλουν να απλωθεί όσο γίνεται στην περιφέρεια το άθλημα και να προσελκύσουμε νέα παιδιά που να στελεχώσουν καταρχήν τις ομάδες της περιφέρειάς τους και αργότερα όσοι ξεχωρίσουν και τις ομάδες σε μεγαλύτερο επίπεδο. Αλλά ο κύριος στόχος είναι πρώτα να κρατήσουμε όλα αυτά τα παιδιά στο γήπεδο, να τα κάνουμε υγιείς ανθρώπους σε χαρακτήρα, υγιείς αθλητές, φιλάθλους. Και μετά αργότερα ο καθένας ό,τι μπορεί να είναι κοντά στο μπάσκετ, να μην μπορεί να μην φύγει από το χώρο του άθλημά μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, ευχαριστώ. Ο Λεωνίδας Παπαδόντος είναι υπεύθυνος προπονητής της Ακαδημίας Κεφαλονιάς στο μπάσκετ και βρίσκεται και αυτό σήμερα εδώ μαζί με παιδιά από την Ακαδημία, με τον κύριο Χρυσανθόπουλο. Να πω ότι δεν είναι μόνο τα παιδιά της Ακαδημίας, είναι και τα παιδιά του Αθηνικού Συλλέγου Κεφαλονιακού. Θέλω να πω ότι είναι μια ιδιαίτερη στιγμή και για μένα. Θυμάμαι τον εαυτό μου πριν από 35 χρόνια που μαζί με τον αδερφό μου και τους συνομήλικους μου και λίγο μικρότερα ή μεγαλύτερα παιδιά είχαμε έρθει στο γήπεδο για να μαζί ο Ομοσπονδιακός Προπονητής σε προπόνηση. Ήταν συγκεκριμένα ο Πετρόπουλος. Νιώθω λοιπόν ότι μετά από 35 χρόνια δίνεται δυνατότητα στα παιδιά αυτά σε μια νέα φουρνιά να έρθει πάλι ένας Ομοσπονδιακός Προπονητής στο νησί μας και να μπορέσει να δει τις συνθήκες από κοντά που δουλεύουν όλα αυτά τα παιδιά. Ο προπονητής θα μεταβεί και στο Λιξούρι να δει τα αντίστοιχα τμήματα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Χρυσανθόπουλο που ήρθε, αλλά και να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο της ΕΟΚ, τον κύριο Λιόλιο, και τους συνεργάτες του. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι προσπάθεια γίνεται, αλλά και τι θα γίνει για το αναπτυξιακό πρόγραμμα όλης της Ελλάδας. Και θέλω να διαβεβαιώσω και τα παιδιά και τους γονείς της Κεφαλονιάς ότι η Κεφαλονιά έχει και αυτή μια θέση σε αυτό το πρόγραμμα και νομίζω ότι ο σεβασμός και η ανταπόκριση που την κάνει είναι αυτή που μας αξίζει. Θεωρώ ότι το σημερινό γεγονός θα έχει και συνέχεια και θεωρώ ότι στον αριθμό θα πρέπει να υπάρχει όραμα, συνέπεια και προσπάθεια, οπότε δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να γνωρίζουν και να έχουν ένα στόχο για ποιο λόγο παίζουν μπάσκετ, για ποιο λόγο κουράζονται, για ποιο λόγο κάνουν προπόνηση και βρίσκονται στο γήπεδο. Υπάρχουν άνθρωποι που τους παρακολουθούν είτε στους αγώνες τους, τώρα πλέον ακόμα και στις προπονήσεις τους. Γιατί αυτό που βλέπετε σήμερα θα συνεχιστεί, δεν θα σταματήσει εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά έπρεπε.